Η κάθετη πάσα του Νιόπλια. Τώρα η μπάλα μέσω του Σαραβάκου στον Αποστολάκη. Ο Αποστολάκης ψάχνει ξανά τον Σαραβάκο, ο οποίος μέσα στην περιοχή θα περάσει, θα γυρίσει την μπάλα εκεί που επεμβαίνει Σωτήρια, ο πιστοχωρημένος Λίσκοβιτς. Θα βγει η σέντρα, από την άλλη μεριά όμως εκεί ελέγχει ο Αλεξανδρής. Η πρώτη καλή φάση του αγώνα τελειώνει εδώ, λίγο πριν συμπληρωθεί το τρίτο λεπτό στο Ολυμπιακό Στάδιο. Καπουράνης για τον Παναθηναϊκό με τον Χριστοδούλου που έχει περάσει αριστερά. Ξανά ο Καπουράνης που είναι σε καλή θέση. Ο Καπουράνης θα πέσει μόνος του, δεν υπάρχει περίπτωση. 10 λεπτά στο κόρνερ ο Σαβεύσκη, το πρώτο κόρνερ του αγώνα. Πάσα πίσω από την άμυνα που δεν υπάρχει offside. Ο Βλάχος θα χάσει τη μεγάλη ευκαιρία αλλά θα ολοκληρώσει ο Δημητριάδης. 1-0 λοιπόν, ακριβώς τα 10 λεπτά. Η πάσα πίσω από την άμυνα του Σαμπανάτζοβιτς στον Βλάχο, ο οποίος έχασε προς στιγμήν τη μεγάλη ευκαιρία στο τέτα-τέτ με τον Βάντσικ, αλλά ο Δημητριάδης που ξέρει να χώνεται σε τέτοιες φάσεις και να τις αξιοποιεί, κάνει το 1-0 ακριβώς τη στιγμή που συμπληρωνόταν το πρώτο δεκάλεπτο σύμφωνα με το χρονόμετρο του σταδίου. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-1 με τον πρώτο σκόρερ του περσινού πλαθήματος, τον Βασίλη Δημητριάδη. 17 λεπτά ο Παναθηναϊκός προσπαθεί ακόμα να συνέλθει από τον γκολ που δέχτηκε στο 10. Ο Σαραβάκος στο κόρνερ. Η ισοφάριση με την εντυπωσιακή κεφαλιά από ποιον, από τον Βαζέκα, ναι. Να λοιπόν που εκτός από το ντέρμπι άρχισε και η αναμέτρηση μεγάλη μεταξύ των δύο σκόρερς. Το γκολ του Δημητριάδη στο 10, το ανταποδίδει ο Βαζέχα στο 17 με την καρφωτή πολύ δυνατή κεφαλιά μετά το κόρνερ του Σαραβάκου. 1-1 λοιπόν τόσο νωρίς στο 17ο προς 18ο λεπτό από τον Πολωνό, τον Κρίστο Βαζέχα που βάζει το πρώτο του φετινό γκολ. Σαμπανάτζοβιτς. Σαμπανάτζοβιτς και τώρα στον, θα γίνει το σουτ, καλό σουτ στα χέρια του Βάντσικ. Στο 34 η φάση. Well, I arrived in late for the game. Ο Αλέκος Αλεξανδρής εκμεταλλεύτηκε μια, θα λέγαμε, ασυγχώρητη αδράνεια των κεντρικών αμυντικών του Παναθηναϊκού. Και αυτός που δεν είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικός στο ψηλό παιχνίδι, με αυτή την καρφωτή κεφαλιά θα κάνει το 1-2 στο 46. Η ΑΕΚ κάνει στον ύπνο τον Παναθηναϊκό και με το δεύτερο φετινό γκολ του Αλεξανδρή προηγείται ξανά. Μαραγκός. Θα γίνει το 1-2. Ο Μαραγκός πάντα με την μπάλα στα πόδια πλησιάζει την περιοχή. Φάουλ. Και κίτρινη κάρτα στον Σαμπανάτζοβιτς. Στον Καραγιάννη. Αν είναι στον Καραγιάννη, είναι δεύτερη. Καραγιάννης που νομίζω θα πάει στα αποδυτήρια τώρα, είναι η δεύτερη κίτρινη κάρτα. Στο 59, 58 προς 59. Μετά από ένα τρίλεπτο γκρίνιας από τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Αυτός που την πληρώνει είναι ο Βάιος Καραγιάννης, ο οποίος βλέπει δεύτερη κίτρινη για αυτό το σκληρό φάουλ στο Μαραγκό. Η ΑΕΚ θα παίξει με 10 τα τελευταία 30 λεπτά του αγώνα. 31. Καλιτζάκης. Τον Μαραγκό στον Δόνι. Και τώρα στον Βαζέχα. Ο Βαζέχα στην περιοχή, το σουτ, εντυπωσιακή επέμβαση του Ατματζίδη. Αποστολάκης Αντωνίου. Πρεσάρει εκεί ο Σλίσκοβιτς. Αποστολάκης. Θα δοκιμάσει ένα σούτ από πολύ μακριά, out. Φραντζέσκος που ψάχνει να βρει τρόπο να περάσει. Η σειρά της ΑΕΚ για το break. Ο Αλεξανδρής, η πάσα είναι καλή. Για να δούμε όμως τον Σαμπανάτζοβιτς. Ο Σαμπανάτζοβιτς πατάει την μπάλα πάρα πολύ έξυπνα. Και τώρα ο Κοπιτσής στην περιοχή. Να η ευκαιρία για τον Αλεξανδρή, ο οποίος σημαδεύει τον Βάντσικ σε ένα ονειρεμένο τετατέτ. Ο Σαβεύσκι μέσα σε μια μικρή βροχή από μπουκάλια. Ο Μαυρίδης Σάτσαλα. Αυτή τη φορά όμως δεν θα υπάρξει συνέπεια. Έγινε εδώ το λάθος, αλλά δεν θα μπορέσει ο Αλεξανδρής. Κόρνερ για τον Παναθηναϊκό στο 83. Ο Μητρόπουλος μπήκε στο παιχνίδι τώρα μόλις στη θέση του Σλίσκοβιτς. Σαραβάκος που έχει γερό πόδι. Το σουτ περνάει από όλο τον κόσμο, αλλά φεύγει πολύ μακριά από τα δοκάρια του Ατματζίδη. 3 λεπτά. Ο Μητρόπουλος με πολύ δύναμη. Out. Πιστεύεις τώρα πια ότι θα έχει καλύτερη ψυχολογία όσον αφορά το μάτς Τετάρτης με τη Μονακό? Ναι, πιστεύω θα μας βοηθήσει ψυχολογικά. Για το μάτι Τετάρτη, σήμερα παίξαμε ωραίο ποδόσφαιρο, το χαρήκαμε και εμείς, ελπίζω και ο κόσμος μας. Πιστεύεις ότι μπορεί να το επαναλάβετε και στο Louis Dess, στο γήπεδο της Μονακό? Το εύχομαι, θα προσπαθήσω.